Βρισκόμαστε μπροστά στην πρωτομή του Παναγιώτη Μπέρκη. Δεν είναι τυχαία βέβαια, γιατί ήρθαμε εδώ για να γνωρίσουμε την ιστορία ενός ήρωα του χωριού που πραγματικά χάθηκε για την ελευθερία του νησιού μας. Κοντά μας η Γιούλη Μανιώρου να μας μιλήσει για αυτό τον ήρωα. Γιούλη, γνωρίζω ότι είναι και ένας άνθρωπος της δικιάς σου οικογένειας. Ακριβώς, είναι ένας άνθρωπος της δικής μου οικογένειας. Καταρχάς, Αναστασία, καλώς ήρθες στο Μετοξοχώρι. Ο Παναγιώτης ο Μπέρκης είναι ένας άνθρωπος της δικής μου οικογένειας. Είναι θείος μου, αδερφός της γιαγιάς μου, της Μαρίας της Μπέρκη και πρώτος θείος φυσικά του πατέρα μου Παναγιώτη, από τον οποίο πήρε και το όνομά του. Στην Ελλάδα η αντίσταση ξεκίνησε από τις πρώτες κιόλας μέρες της γερμανικής κατοχής. Συγκεκριμένα στην Κρήτη, από τον Ιούνιο του 1941, δημιουργήθηκαν πλήθος αντιστασιακές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και η Εθνική Οργάνωση Κρήτης του συνταγματάρχη πεζικού Αντωνίου Μπετινάκη από τις Αρχάνες, στην οποία εντάχθηκε από την αρχή και ο Παναγιώτης Μπέρκης του Εμμανουήλ με το βαθμό του λοχεία πεζικού. Ο Παναγιώτης Μπέρκης γεννήθηκε εδώ στο Μεταξοχώρι, προέρον ονοματοδοσία του χωριού Κακό Χωριό το 1914 και ήταν μέλος μιας μεγάλης και πολύ σπουδαίας οικογένειας. Κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο πολέμησε στα οχυρά της Μακεδονίας. Μετά, λίγες μέρες πριν την πτώση Γερμανών αλεξιπτωτιστών στην Κρήτη, μετέβη στο Ρέθυμνο, όπου και πολέμησε εναντίον τους. Εχμαλωτίστηκε από τους Γερμανούς και οδηγήθηκε στο στρατόπεδο Ελλήνων Εχμαλώτων στα Χανιά, από το οποίο δραπέτευσε λίγες μέρες αργότερα και μετέβη εδώ στον τόπο καταγωγής του, το Μεταξοχώρι. Ο Παναγιώτης ο Μπέρκης αναμίχθηκε ενεργά στον αγώνα της αντίστασης και ιδιαίτερα στα επεισόδια της Βιάνου το Σεπτέμβριο του 1943 με την ομάδα του Αντωνίου Μπετινάκη. Μετά από αυτά τα επεισόδια συνελήφθη από τους Γερμανούς στο σπίτι του εδώ στο Μεταξοχώρι και έπειτα οδηγήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 1943 στις φυλακές Αγιάς Χανίων μαζί με τους υπόλοιπους 5 αξιωματικούς της ομάδας του, όπου και καταδικάστηκε εις θάνατον περνώντας από το γερμανικό στρατοδικείο. Έτσι, στις 27 Οκτωβρίου του 1943, εκτελέστηκε από τους Γερμανούς κατακτητές. Η απώλειά του ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για την οικογένειά του, τους συγχωριανούς του και όχι μόνο. Αναστασία, ήταν ένας άνθρωπος, ένας άντρας αγωνιστής, ήρωας, που ο τόπος είχε πραγματικά ανάγκη. Όλοι εμείς, πρέπει να σου πω, τα νύψια του, οι συγγενείς του, όλοι οι άνθρωποι του Μεταξοχωρίου και όχι μόνο, είμαστε πολύ υπερήφανοι. Τον τιμούμε και θα συνεχίσουμε να τον τιμούμε και να τον ευγνωμονούμε. Γιατί αν δεν ήταν εκείνος και όλοι οι ήρωες αγωνιστές που θυσιάστηκαν για την πατρίδα τους, δεν θα ήμασταν εμείς σήμερα εδώ ελεύθεροι.